Εντό των προβλεπόμενων ορίων είναι τα αποτελέσματα των online μετρήσεων που πραγματοποίησε η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησία στι εγκαταστάσει τη Αγία Τυρακλή. Οι μετρήσει πραγματοποιήθηκαν το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου και δεν εντοπίστηκε καμία υπέρβαση στου εκπεμπόμενου αέριου ρήπου. Κατά τη διάρκεια των μετρήσεων, ελέγχθησαν τα επίπεδα του διοξιδίου του θείου, του οξιδίου του αζότου, τη αμμονία, του ολικού οργανικού άνθρακα, του υδροχλωρίου και του υδροφθορίου. Είχα δεσμευτεί και αυτό γίνεται πράξη ότι κάθε τέλο του μήνα θα δίνονται στη δημοσιότητα όλε οι online μετρήσει των παρελθόντων μηνών. Εν προκειμένου είναι το τελευταίο διμήνου, μέχρι δηλαδή και τέλο Μαου. Έχουμε λοιπόν την καταγραφή online των ρήπων και στη συναποτέφρωση και σε άλλου είδου καύσιμε ύλε και δείχνουν όπω είδατε από το δελτίο τύπου ότι βρίσκονται εντό των επιτρεπτών ορίων. Μέσα λοιπόν στα πλαίσια αφενό τη δημοσιοποίηση των στοιχείων που οφείλει ο, ο κόσμο να γνωρίζει και μέσα σε μια προσπάθεια περιφρούρηση τη δημόσια υγεία, όλα τα αποτελέσματα θα δίνονται στη δημοσιότητα και νομίζω πω είναι και πολύ συνετό το να τα διαβάζουμε σωστά, να τα ερμηνεύουμε σωστά και αναλόγω να πράττουμε. Εν προκειμένου, εμεί έχουμε εν αναμονή και τι δειγματοληψίε του Δημόκριτου την προηγούμενη εβδομάδα, όπου εκεί έγινε η δειγματοληψία και στο υλικό, στο RDF, το οποίο υλικό μπήκε μέσα στου κλιβάνου και στη συνέχεια προχώρησαν σε καταγραφή ρήπων, αέριων ρήπων. Έγινε για δύο μέρε, για δύο συνεχή οχτά ώρα. Οπότε περιμένουμε και εκείνε τι μετρήσει, προκειμένου να συσχετιστούν τα στοιχεία. Online λειτουργεί το σύστημα και τώρα, οπότε τέλος του μήνα του Ιουνίου ξανά θα έχουμε και τις online μετρήσεις των ρήπων τη δεδομένη χρονική στιγμή και συνεχίζουμε προκειμένου να περιφρουρήσουμε την δημόσια υγεία αλλά και να περιορίσουμε την οποιαδήποτε πιθανότητα να κινδυνεύσει αυτή. Στι αντίστοιχε μετρήσει που είχαν δημοσιοποιηθεί στα τέλη Απριλίου, υπήρχαν κάποιε οριακέ υπερβάσει στι τιμέ των αέριων ρήπων που μετρήθηκαν τότε. Από την αρχή του χρόνου υπήρχαν κάποιε στιγμιαίε υπερβάσει, πολύ μικρέ. Οι οποίε όμω προβλέπονται από τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τη λειτουργία του εργοστασίου. Καθώ προβλέπεται ότι η αξιολόγηση των υπερβάσεων γίνεται τέλο του χρόνου και πρέπει να υπερβαίνει τι 60 ώρε υπέρβαση, προκειμένου αυτό να αποτελεί με το στοιχείο για την επιβολή οποιονδήποτε κυρώσεων. Όμω, εν προκειμένου, δεν υπάρχει καμία υπέρβαση σε αυτέ τι μετρήσει και άρα δεν τίθεται θέμα.